Αισθάνθηκα πολύ καλά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο με πολύ καλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Δεν το καταφέραμε, ήταν λίγο πιο δύσκολο στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως με το γκολ στο τέλος νομίζω ότι πήραμε κάτι καλό. Σίγουρα αξίζαμε να πάρουμε κάτι από το χθεσινό παιχνίδι, έστω και την ισοπαλία. Είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε παραπάνω από ένα γκολ και εκείνοι όμως είχαν ευκαιρίες να σκοράρουν κάποια τέρματα παραπάνω. Όμως πιστεύω ότι αυτή η ισοπαλία σε εκτός έδρας παιχνίδι στη φάση των ομίλων και αν κερδίσεις τους αγώνες στην έδρα σου, τότε έχεις βάλει τις βάσεις για να προχωρήσεις παραπέρα. Είμαι χαρούμενος που έχω πετύχει 3 γκολ μέχρι σήμερα. Στις στημένες φάσεις σε φάουλ ή σε κόρνερ προσπαθώ να είμαι εκεί και να γίνομαι επικίνδυνος και να μπορώ να σκοράρω. Μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε καλά. Είναι καλός αριθμός των γκολ για τη θέση μου. Ξέρω ότι είμαι αμυντικός και η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Αλλά κάθε φορά που δίνεται ευκαιρία προσπαθώ να είμαι στην κατάλληλη θέση και να βοηθάω και έτσι την ομάδα. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός, ο επόμενος μας αντίπαλος, είναι μια ομάδα η οποία τώρα έχει ξεκινήσει να έχει και καλά αποτελέσματα, παρότι δεν είχε καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Ξέρω ότι είναι το επόμενο παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, κλασικό παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Όμως νομίζω ότι αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει και καταβάλουμε την προσπάθεια που πρέπει, θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε την νίκη.